don't stop moving. Go, go, go. Figure it out, figure it out. You can do this. So my love, keep on running. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, καλά μου, αγαπημένα μου παιδιά, φιλαράκια μου. Εδώ είμαστε λοιπόν, πιστοί στο καθημερινό μας ραντεβού. Με πολύ πολύ πλούσια εκπομπή σήμερα, με πολύ πλούσιο ρεπορτάζ. Το λες έτσι, δεν μπορείς να πεις ακριβώς έτσι. Τέλος πάντων όμως η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλά νέα, φερμένα από το εξωτερικό, φερμένα από την Λισαβόνα για την ακρίβεια. Καθώς έχουν βγει διάφορα προγνωστικά, διαβάζω εδώ πέρα, σύμφωνα με τα προγνωστικά, όχι με εμένα, να το ξεκαθαρίσω αυτό, διότι είναι και λίγο λεπτή η θέση μου, όπως καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω πάντα και να σας μεταφέρω ό,τι έχουμε εδώ στο mat.gr φυσικά. Σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός, παιδιά. Και σύμφωνα πάντα με την σελίδα μας στο mat.tv, φαβορεί για την κορυφή και επίσημα λέει εδώ πέρα, είναι η Κύπρος. Προβλήματα λέει με την εμφάνιση της Γιάννας υπάρχουν. Συγκεκριμένα τα γραφεία παιδιά στοιχημάτων, ίσως στην πιο ασταθή χρονιά για το βραβείο, συνεχώς εναλλάσσονται λέει, τα προγνωστικά. Το Ισραήλ ήταν φαβορεί, το θυμάστε, το είχαμε πει εδώ και πολύ πολύ πριν, η Νέτα. Που παρόλα αυτά όμως έχει πέσει στα στοιχήματα. Τώρα βλέπουμε ότι η Ελένη Φουρέιρα ανεβαίνει και πάει πάρα πολύ καλά. Στα στοιχήματα λέει για τον ημιτελικό Ελλάδα και Κύπρος, στην έκτη και στην πρώτη θέση αντίστοιχα, φαίνεται να θεωρούνται σιγουρά και για την πρόκριση. Έτσι γράφουν εδώ πέρα. Τα στοιχήματα από την άλλη πλευρά λέει πως αφορούν απλά εντυπώσεις που δημιουργούνται από τοποθέτηση χρημάτων και απόψεις. Α, ναι, bookmakers, προφανώς πρέπει να τα πούμε και αυτά, εννοείται. Πάντως έχουμε και το Αζερμπαϊτζάν που έχει κάτι από ελληνικό στοιχείο, του Δημήτρη Κοντόπουλου για την ακρίβεια, με την Άιζελ, την οποία την είχαμε δει και στο Madbook που είχε τραγουδήσει για εμάς σε ένα πάρα πολύ ωραίο act, σε αυτό το φοβερό πιάνο, το θυμάστε εκεί, του Απόστολου Μητρόπουλου. Γενικώς έχει πολύ ενδιαφέρον η Eurovision φέτος και για εμάς έχει δύο φορές περισσότερο ενδιαφέρον, διότι δεν είναι μόνο η Γιάννα Τερζή και η Ελλάδα, αλλά είναι και η Ελένη Φουρέιρα, που έτσι τη νιώθουμε πολύ δικό μας παιδί. Παρ' όλα αυτά όμως θα εκπροσωπήσει την Κύπρο, που επίσης είμαστε ένα, οπότε όπως καταλαβαίνετε έχουμε διπλό άγχος, όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, απλά ίσως επειδή η Ελένη μένει και εδώ στην Ελλάδα και είναι και έτσι λίγο πιο κοντά μας, οπότε γι' αυτό το λόγο. Καλή επιτυχία λοιπόν για ένα καλή επιτυχία Ελλάδα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα το βράδυ, να ανακοινωθούν οι κριτικές επιτροπές αλλά και η ψηφοφορία του κοινού. Έχω και βίντεο από Rehearsal Cyprus Eurovision 2018 να σας δείξω εγώ εδώ πέρα. Λοιπόν, θέλω να μείνετε συντονισμένοι γιατί έχω πολύ ωραία συνέντευξη από την Εύθελον, φυσικά να μιλήσουμε για το Career Fair for All που τόσο καιρό σας λέμε, αλλά υπάρχουν και οι αρμόδιοι άνθρωποι για να μας τα αναλύσουν αυτά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα τους έχω στο πλατό μαζί μου σήμερα. Επίσης, μετά την Εύθελον έχω συνέντευξη στα αγγλικά, παρακαλώ και σας είπα, βάλτε τη στην Ελένη, μ' ακούγατε. Λοιπόν, ναι, όπου η Αλίσια Χέλμινγκ θα έρθει να μας μιλήσει για το βιβλίο της. Έτσι, ένα περίεργο βιβλίο, θα το δούμε και στη συνέχεια, γιατί έχω και εγώ την απορία να μάθω τις 5-10 πραγματάκια. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι real time, θα με συγχωρήσετε, θα προσπαθήσω να κάνω τέλος πάντων έτσι μια γενική περίληψη αυτού που θα μας λέει. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα, να μιλήσω ένα λεπτάκι για το WOA Fest, το οποίο έρχεται στις 2 Ιουνίου στο Γιαμπανάκι Beach, στον χώρο Siesta. Σας περιμένουμε όλους εκεί, παιδιά, διότι το Watch Coca-Cola σε συνεργασία με το MAD παρουσιάζουν αυτό το Awesome Foam Party. Ένα πάρτι στο οποίο θα γίνει πάρτι με τους αφρούς, υπό τους ήχους της Trap, Hip Hop, R&B αλλά και House μουσικής, φυσικά με τους καλύτερους DJs στην Ελλάδα. DJ Young Kid, Angelo, DJ Cass, Skater Boy Navy, Κατώνη και Μάριο θα είναι εκεί, Ελένη Βουλαράκη και εγώ. Θα σας περιμένουμε. Κατεβάστε το WAP στο κινητό σας, WOAH, Where Only Awesome Happens, άλλωστε αυτό σημαίνει, και είναι η είσοδό σας για
αυτή την υπέροχη ημέρα, νύχτα, δεν ξέρω, whatever, πώς εσείς το έχετε φανταστεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βουτήξουμε μέσα στη θάλασσα και θα γεμίσουμε αφρούς. Αυτά έχω να σας πω και εγώ σας στέλνω όλη την ομάδα μου γιατί λέω να δημιουργήσω δύο στρατόπεδα, παρακαλώ, παρακαλώ. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. 31 Μαΐου, 1 Ιουνίου και 17 Ιουνίου, γιατί έχετε πολύ γεμάτο Μάιο, αλλά και Ιούνιο, Release Fest. Το περιμένατε και είναι και γνωστό στην Πλατεία Νερού. Έρχεται με ονόματα από Ελλάδα αλλά και από εξωτερικό που τα περιμένατε πώς και πώς κάθε χρόνο. Jamiroquai, Part of Stellar, UB40, Rag & Bone Man, Cigarettes After Sex. Έχει πάρα πολλά, Angelica Das, Kid Moxie και ακόμη περισσότερα. Μπείτε στο releaseathens.gr για να πάρετε και εσείς να εξασφαλίσετε το δικό σας εισιτήριο, αλλά για να δείτε και όλο το, να δείτε και όλο το πρόγραμμα αναλυτικά. Επίσης, για να κλείσω έτσι λίγο με όλα αυτά που έχω να μοιραστώ εδώ μαζί σας, θα ήθελα να σας πω, δώστε μου ένα λεπτό, ναι, θα ήθελα να σας πω φυσικά και για τα βραβεία μας, τα οποία, επειδή έχουμε και full πρόγραμμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι full time job, είμαστε πιστοί για 15η χρονιά στο ραντεβού μας. Πιστοί στο ραντεβού μας, Mad Video Music Awards 2018, by Coca-Cola and McDonald's. Τι καλύτερο από αυτό. Σας περιμένουμε όλους στις 27 του Ιούνιου. Μέρα, Τετάρτη, save the date, θα έχουν τελειώσει όλα. Σχολεία, πανελλαδικές, τα πάντα, όλα θα έχουν τελειώσει. Θα είσαστε στην αναμονή για τα αποτελέσματα και τι θα θέλετε. Θα θέλετε μόνο να πάτε απλά να ξεχαστείτε, να διασκεδάσετε και να δείτε ένα φαντασμαγορικό show. Αυτό θα σας προσφέρουμε λοιπόν εμείς. Οπότε, go for it, μπείτε να πάρετε το εισιτήριό σας. Έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων στο viva.gr. Θέλω γρήγορα να είσαστε, έτσι. Μπαμ, μπαμ. Μπαμ, μπαμ. Αυτά. Αν θυμάστε, αν θυμόστε από. Αν θυμόστε. Ό,τι του φανεί, του λέω Στεφανή. Εάν θυμάστε από πέρυσι, ήταν έτσι φτιαγμένο το stage και δομημένο, όπου εσείς που ήσασταν στην αρένα ήσασταν οι πιο ευνοημένοι. Γιατί είχατε stage, VIP και παρουσιαστές απονεμητές. Και βραβευμένους, έτσι. Τι άλλο θέλετε λοιπόν από αυτό. Στο Taekwondo θα γίνουν όλα αυτά. Σας περιμένουμε 27 έκτου. Go for it! Μείνετε συντονισμένοι σε όλα μας τα social media. Mad Video Music Awards επίσης στο Facebook αλλά και στο Instagram, όπως επίσης και στην επίσημη σελίδα του event videomusicawards.gr, διότι έρχονται πάρα πολλές εκπλήξεις. Εκπλήξεις πώς κάναμε, ας πούμε, στο MadBook, έτσι όπως κάνουμε κάθε χρόνο σε εσάς. Λοιπόν, γιατί σας αγαπάμε πάρα πολύ και θέλουμε όλοι να έχετε τη δυνατότητα να βρεθείτε κοντά μας. Κάπου εδώ θα ήθελα να κάνω έτσι ένα ακόμη σχόλιο λίγο πριν φύγω για το rehearsal της Ελένης Φουρέιρα. 1 Ιουνίου με 4 Ιουνίου θα ζήσετε τη μοναδική εμπειρία του Wave Student Festival, όπου φοιτητές από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό θα δώσουν ένα ραντεβού. Ένα ραντεβού στην Ραφίνα με έναν προορισμό. Ποιον προορισμό? Ποιος είναι ο καλύτερος φοιτητικός προορισμός και όχι μόνο, η Μύκονος. Εκεί λοιπόν εσείς θα πάτε να ξεκινήσετε τις διακοπές σας. Είναι η έναρξη των καλοκαιρινών σας διακοπών. Είναι εκεί που πραγματικά θα περάσετε υπέροχα. Είναι εκεί που θα ζήσετε τα sport activities. Εκεί που θα κάνετε βουτιές, ξέφρενη διασκέδαση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα πάτε στα καλύτερα μαγαζιά της Μυκόνου. Όλα αυτά σε ένα τετραήμερο φωτιά. Πληροφορίες θα βρείτε στο wavesyoutenfestival.gr. Είναι πραγματικά η καρδιά του μεγαλύτερου καλοκαιρινού φοιτητικού φεστιβάλ και χτυπά εδώ πέρα. Εμείς είμαστε εδώ για να τα μεταφέρουμε όλα αυτά σε εσάς. Λοιπόν, και εκεί στις 4 του μήνας μπορείτε να αφήσετε πίσω σας την όμορφη Μύκονο. Όμως, σας είπα τόσο πολλά πράγματα που έχετε να σας περιμένουν και σίγουρα θα έχετε φτιάξει τις πιο όμορφες αναμνήσεις. Κάπου εδώ θα φύγω για Ελένη Φουρέιρα. Θα επιστρέψω όχι μόνη μου. Μείνετε συντονισμένοι διότι έρχονται τα παιδιά από την Ethelyn για το Career Fair for All και περιμένω πώς και πώς να δω τι έχουν μου πούνε για εκείνη την ημέρα. Αυτά είναι και λοιπόν, καλησπέρα σας ξανά. Εδώ είμαστε, αφού γυρίσαμε και επιστρέψαμε από την πρόβα της Ελένης Φουρέιρα. Και σας είπα ότι είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα, με πολλές εναλλαγές εδώ στην εκπομπή και πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Τι γίνεται, Eurovision, βλέπουμε. Θα δούμε. Λοιπόν, έχω στην παρέα μου τα κορίτσια από την Ethelyn, την Σίλβια και την Ιωάννα. Σας καλησπερίζω. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε στην παρέα μου. Τόσο καιρό.
Έχουμε εδώ πέρα μπροστά μας ένα χαρτί ουσιαστικά, το οποίο μας έχει φανεί πάρα πολύ ενδιαφέρον και θέλουμε και εμείς το επικοινωνούμε πάρα πολύ στον κόσμο για την ημέρα καριέρας για τα άτομα με αναπηρία. Θέλω να πάμε λίγο στην αρχή, αν θέλετε κι εσείς φυσικά, να μας πείτε πώς ξεκίνησε αυτή η φανταστική ιδέα, θα έλεγα εγώ. Ναι, λοιπόν, αρχικά θέλαμε να εντάξουμε άτομα αναπηρία στον εθελοντισμό, γιατί ως έθελον αυτό που κάνουμε είναι δράσεις γύρω από τον εθελοντισμό. Οπότε, ερχόμενοι σε επαφή με άτομα με αναπηρία, συνειδητοποιήσαμε ότι έχουν τις ίδιες ικανότητες με όλους τους υπόλοιπους, με όλους εμάς τον κοινό πληθυσμό, όπως λέμε, και αποφασίσαμε να κάνουμε μια υποομάδα και να δημιουργήσουμε την πρώτη ημέρα καριέρας για άτομα αναπηρία. Τρία χρόνια πριν, ακριβώς. Πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν είχαμε κανένα expectation άμα θα πήγαινε καλά ή όχι, αλλά πήγε πάρα πολύ καλά και γι' αυτό αποφασίσαμε να το κάνουμε και για δεύτερη και φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Και πηγαίνει το ίδιο καλά και ελπίζουμε ότι και το Σάββατο που είναι η ημέρα καριέρας θα πάει ακόμα καλύτερα. Είναι στις 12 Μαΐου, να πούμε. Ακριβώς, το Σάββατο. Είναι το Σάββατο δηλαδή η ημέρα καριέρας. Έτσι, για να το έχετε στα υπόψη σας, όσοι δεν το έχετε δει, ενδεχομένως τώρα να συντονιστήκατε. Αύριο επίσης είναι η ημέρα που εκπαιδεύονται, τα λέω σωστά Ιωάννα, έτσι. Ναι. Είναι η μέρα που εκπαιδεύονται τα άτομα με αναπηρία για το πώς θα συντάξουν ενδεχομένως ένα βιογραφικό, για το τι μπορεί να ζητάει ένας εργοδότης, δεν ξέρω, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, οπότε δώστε και μια κατευθυντήρια. Τέλεια, λοιπόν. Αύριο, ώρες 5 με 7.30, έχουμε στο Cube, Κλεισόβης 8, το σεμινάριο για τα άτομα με αναπηρία που μπορούν να έρθουν και να παρακολουθήσουν πώς μπορούν να φτιάξουν το βιογραφικό τους, να το συντάξουν σωστά και πώς μπορούν να προετοιμαστούν για μια συνέντευξη το Θέλω Σάββατο. Θέλω να σου κάνω μια διακοπή. Μπορούν να έρθουν μέχρι τελευταία στιγμή. Μπορούν να έρθουν μέχρι τελευταία στιγμή. Ωραία. Δεν υπάρχει κάποια φόρμα εγγραφής. Mm-hmm. Είναι εντελώς δωρεάν. Και πραγματικά είναι μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Θα τους δώσει πάρα πολλά πράγματα και θα έρθουν ακόμα πιο έτοιμοι το Σάββατο για να πραγματοποιήσουν τις συνεντεύξεις με τις εταιρείες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έρθουν αύριο. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ως προς το κομμάτι των εταιρεών, οι εταιρείες είναι εξοικειωμένες με το πώς να δεχτούν στην εταιρεία τους, να φέρουν στο περιβάλλον άτομα με αναπηρία. Εννοείται, είναι απόλυτα εξοικειωμένες και αυτό γιατί έχουμε φροντίσει και έχουμε ήδη πραγματοποιήσει ένα σεμινάριο προετοιμασίας και για τους HR managers, όπου τους εκπαιδεύουμε πάνω σε όλες τις μορφές αναπηρίας και τις ανάγκες που έχει κάθε μία. Καθώς και τους φέρνουμε και σε επαφή με τον ΟΑΕΔ, ώστε να μπορούν να μάθουν και πώς μπορούν να απορροφήσουν άτομα με αναπηρία μέσα από τα προγράμματα που είναι ανοιχτά στο δημόσιο. Οπότε είναι απόλυτα ενημερωμένες για το πώς να εντάξουν τα άτομα αναπηρία στο εργασιακό τους περιβάλλον και είναι δεκτικοί προς αυτό. Ως προς το κομμάτι του συνεδρίου και εκείνης της ημέρας που θα γίνει 12 Μαΐου, το ξαναλέμε αυτό για να σας μείνει καλά, να σας αποτυπωθεί στο κεφάλι. 10 με 6. 10 με 6. Στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Είδατε, τα επαναλαμβάνω κι εγώ. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Εκείνη την ημέρα φυσικά θα υπάρχουν άτομα με πολλών ειδών αναπηρίας. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και οι αντίστοιχες υποδομές, γιατί μπορεί κάποιος να μας βλέπει, να μας ακούει. Οπότε μπορεί να είναι για τυφλούς, για κουφούς, ξέρετε. Και φαντάζομαι πως θα υπάρχει ο αντίστοιχος άνθρωπος για να τους καθοδηγήσει. Εννοείται. Ο χώρος είναι πλήρως προσβάσιμος, όχι μόνο για κινητικές αναπηρίες. Θα υπάρχουν και διερμηνείς ελληνικής νοηματικής γλώσσας, θα υπάρχουν χάρτες σε μπρέιλ, οπότε οποιοδήποτε μπορεί να έρθει. Θα υπάρχουν και πάρα πολλοί εθελοντές που θα μπορούν να λειτουργήσουν ως βοηθοί και θα είμαστε και γενικότερα όλη η ομάδα της Έθελον εκεί πέρα για να βοηθήσουμε οποιονδήποτε χρειαστεί με την επικοινωνία του και τη συνεντεύξη με τις εταιρείες. Κοριτσιά, μιλήσατε για expectations όταν ξεκίνησε αυτό, γιατί προσδοκίες ουσιαστικά είχατε, γιατί και αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο έχει πάει πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι πρέπει λίγο να το επισημάνουμε και κάπου εδώ, ότι μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια και πάρα πολλές εταιρείες έχουν δείξει ενδιαφέρον και επίσης πάρα πολλά άτομα έχουν δείξει ενδιαφέρον. Και τελικά, αν σε αυτά τα 2 χρόνια, γιατί τώρα είναι η 3η χρονιά, κάνετε έναν απολογισμό και δείτε πόσοι έχουν απορροφηθεί, μπορείτε έτσι λίγο να μας το κάνετε λίγο πιο περιγραφικό. Τέλεια, χαιρόμαστε πάρα πολύ που το λέμε αυτό, αλλά ήδη 11 άτομα έχουν βρει δουλειά μέσα από αυτές τις μέρες καριέρας και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και χαιρόμαστε που προχωράει. Και θέλουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο την κοινωνία μας που να μην χρειάζεται αυτή η μέρα καριέρας. Όλα τα άτομα να έχουν ίσες ευκαιρίες να μπορούν να πάνε σε μια εταιρεία, να δείξουν ότι έχουν τις ικανότητες, να μην φοβούνται, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να δείξουν ότι το έχουν. Θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο του να μην χρειάζεται να γίνεται αυτή η πρωτοβουλία.
Θέλουμε και κάθε παραπάνω. Μέρα καριέρα να είναι προσβάσιμη. Και η κοινωνία μας γενικότερα. Τι είπα τώρα. Ναι, πραγματικά τι είπες. Τώρα ισχύει αυτό. Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, επειδή έτσι έχετε ντρυφήσει λίγο παραπάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Αν βλέπετε, ενδεχομένως μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια, αλλά επειδή ασχολείστε και ενεργά με τον αθλητισμό, αν βλέπετε ενδεχομένως στις νέες εταιρείες, τώρα που ξεκινάνε, αν είναι έτσι λίγο πιο ανοιχτή στο συγκεκριμένο κομμάτι, αν έχει αλλάξει κάτι έτσι λίγο προς το καλύτερο, ενδεχομένως και από την ανταπόκριση που έχετε εσείς στην ημέρα καριέρας, το Career Fair for All, άλλωστε το λέει και ο τίτλος κιόλας του Fair for All, ποιο είναι το δικό σας το. Πώς να το πω, η δική σας γεύση, αυτό που έχετε αποκομίσει μέχρι στιγμής ως προς το κομμάτι των εταιρεών, πώς το δέχονται όλο αυτό. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι πλέον οι εταιρείες αγκαλιάζουν τη διαφορετικότητα, θέλουν να ενταχθούν σε αυτή την πρωτοβουλία και γενικότερα θέλουν να μπουν στη διαδικασία να προσφέρουν τις ευκαιρίες προς όλους. Γιατί έχουν καταλάβει ότι όλα τα άτομα έχουν τις δυνατότητες και ότι πρέπει να τους δώσουν την ευκαιρία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θέλουν και να μάθουν. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μπορεί μια εταιρεία να μην έχει κάποιο άτομο με αναπηρία αυτή τη στιγμή στο εργασιακό δυναμικό της, στο εργατικό, συγγνώμη. Και τους δίνεται η ευκαιρία μέσα από το Career Fair for All να μάθουν πώς μπορούν να εντάξουν και να κάνουν και τους ίδιους τους εργαζομένους, να μην νιώθουν άβολα ή να νιώθουν ότι δεν ξέρουν ή πώς θα αντιμετωπίσω τώρα εγώ κάποιο άτομο με αναπηρία. Οπότε τους δίνεται η δυνατότητα να μάθουν και να το εντάξουν πιο ομαλά στο εργασιακό τους περιβάλλον. Νομίζω ότι είναι κάτι, είναι κάτι τρομερά ενδιαφέρον, είναι μια υπέροχη πρωτοβουλία. Είναι κάτι που από τη μία λες ότι ναι, θέλω να γίνει θεσμός, από την άλλη λες ότι όχι, δεν θέλω να γίνει θεσμός, θέλω να είναι κάτι δεδομένο. Εγώ εύχομαι να πάει τέλεια, να πάει εξαιρετικά. Είμαστε εδώ στο πλευρό σας, σας στηρίζουμε. Ευχαριστούμε. Αύριο είναι η ημέρα εκπαίδευσης, προετοιμασίας των ατόμων με αναπηρία στο Σεράφιο του Δήμου. Όχι, στο The Cube Athens. Συγγνώμη, ναι, στο Cube Athens, με συγχωρείτε, είδατε. Ναι, δεν το κορίτσι και με διορθώνω. Στο Cube Athens. Και εκεί θα σας εκπαιδεύσουν, θα σας δείξουν τα φώτα τους, το δρόμο. Θα σας δώσουν τα φώτα τους, θα σας δείξουν το δρόμο. Και το Σάββατο, 12 του μηνός, 10 με 6, στο Σεράφιο. Πειραιώς και Πέτρου Ράλι. Πειραιώς και Πέτρου Ράλι. Μία παρένθεση θέλω να κάνω. Αύριο μπορείτε να πάτε μέχρι τελευταία στιγμή. Ναι, εγγραφή επιτόπου. Εγγραφή επιτόπου, εντελώς δωρεάν. Και πάμε, βαδίζουμε όλοι γερά για την ημέρα καριέρας, για τα άτομα με αναπηρία, Career Fair for All. Εκεί μπορείτε να βρείτε και όλες τις πληροφορίες, αν δεν σας λύσαμε εμείς τις απορίες. Η εκπομπή θα έχει ανέβει ούτως ή άλλως στο YouTube μέσα στις επόμενες ώρες, οπότε θα μπορείτε να τα ξαναδείτε όλα από την αρχή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Είναι πραγματικά μια υπέροχη πρωτοβουλία. Μακάρι να γίνει, όχι μακάρι. Έχει γίνει θεσμός, αλλά ελπίζω να σταματήσει να είναι θεσμός και να είναι κάτι απλά δεδομένο στην κοινωνία μας και να χρησιμοποιήσουμε τον εθελοντισμό για άλλα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Λοιπόν, πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα, ένα break. Με ενημερώνω από το control, άλλωστε, και επιστρέφω αμέσως μετά, γιατί δεν θα είμαι μόνη μου. Είναι multitasking, multiculture αυτή η εκπομπή σήμερα. Let's rock the nation. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κανονικά θα έπρεπε να τα λέω όλα αυτά στα αγγλικά για να με καταλαβαίνει και, να με καταλαβαίνει και η Αλίσια. Έχω στην παρέα μου την Αλίσια Χέλμη. Hello, Αλίσια. Nice to meet you. Hello, γεια σας. Χάρηκα. 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 Και εμείς. Λοιπόν, η Αλίσια είναι μια συγγραφέας. Είναι μια συγγραφέας που μας έρχεται από μακριά. Είναι μια συγγραφέας που μας έρχεται από την Αμερική και έχει γράψει αυτό το υπέροχο βιβλίο, το οποίο είναι το Protogenesis. Am I right? That's right. Before the beginning. Before the beginning. Λοιπόν, πριν από την αρχή, σας το λέω και στα ελληνικά. Είναι εδώ στην παρέα μας, γιατί ξέρω ότι εσείς που μας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή είσαστε φαν του Harry Potter, είσαστε φαν της Wonder Woman, είσαστε φαν του Twilight. Και αν έχετε αγαπήσει αυτές τις ταινίες, πιστέψτε με και αυτά τα βιβλία, πιστέψτε με ότι αυτό θα το λατρέψετε. Θα σας κάνω μια πολύ πολύ γρήγορη περίληψη και για να καταλάβετε και τι άνθρωπο έχω δίπλα μου. I'm talking about the book right now and I'm talking about you. And then I'm going to ask you questions to introduce you to our
people here in Greece. So, just a small summary. Θα κάνω μια περίληψη και θα σας πω λοιπόν ότι πραγματεύεται την ιστορία μιας γυναίκας η οποία χάνει την μητέρα της, έτσι σας το λέω πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχουν κάποιες συνδέσεις εδώ με την Ελλάδα. Αναγκάζεται λοιπόν να έρθει στην Ελλάδα, να ψάξει τη μητέρα της, να ψάξει μέσα από διάφορες πύλες. Υπάρχει φυσικά και ένα ρομαντικό, ένα love story. Ένα love story πίσω από όλο αυτό, με δύο ανθρώπους που τη βοηθάνε, τη διεκδικούν παράλληλα. Υπάρχει και ένα περίεργο story μέσα σε αυτό το βιβλίο, που όμως είναι και μια πραγματικότητα που συνδέεται, τι να σας πω τώρα, είναι κάτι το οποίο καμιά φορά σε ανατριχιάζει κιόλας. So, Alicia, it's nice to meet you. I'm very happy that you're here in my show. And I want to ask you, how you decide to write a book about Greece and you loved Greece since you were a kid and no okay so I'm not Greek, okay, and I didn't know anybody who was Greek, uh-huh, and I'd only been here one day on a cruise ship to the Parthenon, and it was very very hot in the middle of the summer, of course. And so that was my experience with Greece before. I had a great experience. Before, well, the air conditioning broke on the bus, so. Really? Yes. Oh my God, poor. Yeah, but anyway, I ended up writing the book about Greece because mm-hmm. of Greek mythology. Yes. It's the perfect place to set a book. And mm-hmm. if you look at all the different series in the United States, none of them are set in Greece. Yes. Yeah. So you start writing a book based on Greek mythology. Correct. So, you came here about many times, as you told me. Yes. Ήρθε εδώ κάπου στις 18 φορές. Να σας πω ότι έτσι για την ιστορία μου είπε τώρα ότι δεν είχε καμία σχέση με την Ελλάδα, ότι τη μόνη της εμπειρία ήταν σε μια κρουαζιέρα, είχε έρθει στον Παρθενώνα, είχε πάρα πολύ ζέστη και χαλάσει το air condition στο λεωφορείο. Αυτή και ήταν η εμπειρία της. Παρ' όλα αυτά όμως ξεκίνησε να γράφει αυτό το βιβλίο λόγω της μυθολογίας και ξεκίνησε να έρχεται και στην Ελλάδα, ήρθε γύρω στις 18 φορές εδώ για να μπει στη διαδικασία έτσι να μπορέσει να κάνει το research. Right? Right. Okay. Yes. So, what that book does mean to you? The book with the research, you mean? Yes. Well, so before I came here, yes, I was one way that I write is I visualize faces on the wall of the characters. Προσέξτε το πάρα πολύ αυτό. Λέει ότι ουσιαστικά έκανε εικόνα τα πρόσωπα και ξεκίνησε να ψάχνει. So I went on Google, yes, and I just put in simple keywords like brown hair, blue eyes, for instance, for my main character of ever, who was a romantic interest. And I put these faces up on the wall. Yes. And I was writing it for 6 months. And then I went, I need to go to Greece. I need to actually go there to learn about it. Okay, just a second. Ουσιαστικά τι έκανε, ένα Google search, το οποίο έβαζε random τυχαίες, ας πούμε, πληροφορίες, όπως καστανά μαλλιά, μπλε μάτια, και είπε ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να έρθω στην Ελλάδα, για να ξεκινήσω, τη διαδικασία της έρευνας, και έτσι αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα. Κρατήστε αυτό το καστανά μαλλιά, μπλε μάτια, so you can go on. Right, so when I finally came to Greece, I'm driving from the airport to the hotel, mm-hmm. and the hotel's down in Vouliagmeni, the Margi. Vouliagmeni, mm-hmm. yes. And there's these banners alongside the road, and there's these singers, mm-hmm. and one face just kept reappearing to me, mm-hmm. and the face looked very familiar because it was the same face as one of the characters that I had randomly looked up and had on my wall for 6 months. Όταν έκανε λοιπόν το research για το βιβλίο της και έψαχνε τους χαρακτήρες για να γράψει το βιβλίο, να έχει εικόνες στο κεφάλι της. Λοιπόν, και έρχεται λοιπόν στην Ελλάδα με το αεροπλάνο, και από την ώρα που ήταν από το αεροδρόμιο να πάει στο ξενοδοχείο της, εκεί στο δρόμο πάνω βλέπει ένα banner, τα κλασικά ξέρετε αυτά που έχουμε, τις μαρκίζες τις λεγόμενες τις δικές μας, με τους τραγουδιστές. Και βλέπει ένα τραγουδιστή που ήταν πολύ familiar, ρε παιδί μου, σε αυτό που είχε εκείνη δει, έναν τραγουδιστή ο οποίος ήταν ουσιαστικά αυτό που είχε δει και στο Google. So, the name was in Greek. Yes. And I don't speak Greek, I don't understand it, so I didn't know who it was. Mm-hmm. But I knew he was a singer, I could tell that. So we got to the hotel, yes, and I made the concierge look up faces of singers. She's like, there's many that look like that. Anyway, and she found him and his name, so that's how I had the name.
But my sister and I decided to go to the beach. Okay. So we're tired. We have jet lag. Uh-huh. We're having our glass of wine at the beach. And there's this guy who's asleep next to us on a chair. And he has this very interesting tattoo on his arm. It's these birds. Uh-huh, okay. Oh, wow, that's really makes me feel free, uh-huh. right? And so I remembered it because of that. Later that night, we go back to the hotel room. I Google Instagram that finally have the name of the guy. And the name was? Kostas Martakis. And the guy on the chair, that tattoo, belonged to and Kostas guy, Martakis. Yes, and the guy you Googled about six months same before. Guy, exactly. Same guy. Όπως right. καταλάβατε λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είχε γκουγκλάρει και τελείως τυχαία της έβγαλε μπροστά και είναι ένας από τους ήρωες του βιβλίου της, ήταν ο Κώστας Μαρτάκης. Αυτόν είχε σαν εικόνα και ξεκίνησε να γράφει το βιβλίο αυτό. Το όλο, αν θέλετε, παράλογο της ιστορίας, παράδοξο, περίεργο, πείτε το όπως θέλετε εσείς, είναι ότι τον είδε σε μια μαρκίζα μπροστά στο δρόμο από το αεροδρόμιο μέχρι το ξενοδοχείο και ακόμα πιο παράδοξο είναι ότι καθόταν ακριβώς δίπλα της στην παραλία όταν αποφάσισε να πάει να κάνει το μπάνιο της. Έτσι για την ιστορία, να σας το πω γρήγορα εγώ, αποφάσισαν να συνεργαστούν γιατί μετά ήρθαν σε επαφή, αποφάσισαν να συνεργαστούν και να γίνει ένα τραγούδι γύρω από αυτό. I ain't telling about this song as well. Αυτό λοιπόν είναι το πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι μια σύνδεση έτσι πολύ περίεργη με την Ελλάδα. So, I want to ask you as well what we're expecting for you, because here's your first book, and on Thursday, την Πέμπτη, στις 7 η ώρα, παιδιά, θα γίνει και η παρουσίαση στο μεταξουργείο, να σας πω και το location, όπου είναι το Beauty Killed the Beast, εκεί θα γίνει η παρουσίαση, θα είναι και η Ντορέτα Παπαδημητρίου. You know Ντορέτα? Yes. Really? Uh-huh. Doretta and Katrina as well. Ah, okay. Yes. And you know Katrina as yes, well? Yes, I met them through Kostas. Okay, yes. Γνώρισε και την Doretta Παπαδημητρίου και την Κατρίνα την Τσάντελ, που τους έχει γνωρίσει μέσα του Κώστα, οπότε θα είναι και τα κορίτσια εκεί πέρα. They're going to be there as well. They're going to be speaking, yes. Okay, mm-hmm. Και θα μιλήσουν για το συγκεκριμένο βιβλίο. Σας ξαναλέω άλλη μια φορά, save the date. Είναι την Πέμπτη. Στις 7 η ώρα το απόγευμα στο μεταξουργείο, Beauty Kill the Beast είναι το μαγαζί. Θα βρίσκονται εκεί όλοι να σας μιλήσουν για αυτό το υπέροχο βιβλίο. Πιστέψτε μου ότι θα το λατρέψετε. Εμένα ήδη με έχει εντριγκάρει αυτό. And I want to ask you what we're expecting for you. Here's your first. Yes, okay. In the future. Okay. Your microphone. Just. Okay. Great. There are two more books in the works. So I wrote the first draft of book two. Yes. And I'm writing consecutively three as well. As and I have four in my head, it's spinning around. Yes. So I have a trilogy to possibly a fourth. And once we have the trilogy to come out next summer, yes. There's also movie studios that we're talking to. So, big movies. Big movies in Hollywood. Really? Yes. I like that. Δηλαδή, ας πούμε, όπως βλέπατε, όπως είπατε το Harry Potter, αυτό που μας είπε ουσιαστικά, γιατί εγώ τα καταλαβαίνω μην, αλλά δεν τα μεταφράζω κιόλας. Καμιά φορά, ξέρετε, ξελομπερδεύομαι. Sorry about that. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι περιμένουμε μια τριλογία, αυτό μας λέει τώρα. Έχει ήδη τελειώσει το πρώτο βιβλίο και συνεχίζει με το δεύτερο, αλλά και το τρίτο. Και σε ακόμα πιο μακρύ χρόνο, αλλά από ό,τι βλέπω κινείται πάρα, πάρα πολύ γρήγορα, αυτό που θα δούμε είναι κάνει κάποιες επαφές με κάποια στούντιο, πολύ μεγάλα στούντιο εκεί στο Hollywood, για να το δούμε και να το μεταφέρει και στις οθόνες, στις μεγάλες οθόνες. Το περιμένουμε πώς και πώς. I want to thank you so much for being here. Thank you very much. It was very nice. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. It was a great interview. I hope to see you again. Beauty Killed the Beast. Beauty Killed the Beast. Thursday, 7 p.m. την Πέμπτη στις 7 η ώρα. Θα είμαστε εκεί. We're going to be there. Great. Support you. Να σας πω ότι στο Amazon επίσης είναι best seller, έτσι, το βιβλίο. Εδώ και 4 εβδομάδες. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή. Δεν φέρνουμε τυχαίους ανθρώπους. Can you tell us two words about Greece? After... I love it. Mm-hmm. And it's magical. For really? Me. Yes, I think so. Okay, so you're gonna come here for vacation? I'm working nonstop when I come. Okay. Okay. But yes, I want to do an island tour. Definitely, that's like my dream. I want to go around on a boat and check out the islands. And check out the islands. Definitely, yes. Okay. It's my dream as well.
And I'm from Greece. So imagine. Λοιπόν, τα λέμε την Πέμπτη στις 7 η ώρα στο μεταξουργείο Beauty Kill the Beast. Εκεί θα είναι πάρα πολλοί κόσμος. Θα σας περιμένουμε. Πιστέψτε με ότι θα το λατρέψετε. Πρώτο Genesis πριν από την αρχή, Before the Beginning. Αυτός είναι ο τίτλος. Αξίζει. Είναι να πω από τις εκδόσεις Σιλβάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you so much. Thank you. I hope to see you again and on the next book and the next and the trilogy and whatever. Great. And when you're going to be a Hollywood star. Oh. I hope you're going to remember us. Of right? course. Okay, I hope you're going to remember us. And I'll be there, you, just holding your clothes. We'll bring you to Miami. How's that? Ωραία, εγώ την έκλεισα την πουλίτσα μου. Είμαι πάρα πολύ καλά. Εμείς θα τα πούμε αύριο, όπως κάνουμε καθημερινά. Thank you so much for being here. Θα τα πούμε αύριο και μην ξεχνάτε την Πέμπτη στις 7 η ώρα στο Μεταξουργείο. Σας περιμένουμε όλους. Beauty Kill the Beast. Φιλιά πολλά. Kisses. Φιλάκια.